Τι έγινε, Ντέζι? Δεν μπορώ άλλο, Χριστό. Τερμάτισα. Η ζωή μου κατέρρευσε κάτω από τα πόδια μου. Ο γάμος δεν έγινε. Το παιδί μου το έχασα. Και έχω δίπλα μου τη σκιά ενός άντρα. Δεν μπορείς να τα σχεδιάσεις όλα στη ζωή. Κάποια πράγματα τα φέρνει η τύχη. Και τότε... τότε απλά πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Πόσα πια να αντιμετωπίσω? Δεν αντέχω άλλο. Και δεν έκανα και κανένα τρελό όνειρο. Να ζήσω μια ήσυχη ζωή ήθελα. Και να που έχω φτάσει. Αντί να φροντίζω το παιδί μου, φροντίζω τον παραλίγο άντρα μου. Θα ζητούσες τη βοήθεια της παρέας του. Η παρέα είναι εναντίον μου. Και είμαι μόνη μου απέναντι σε τόσους. Προσπαθώ να βρω δύναμη από τις αναμνήσεις που είχαμε μαζί. Αλλά δεν μπορώ, πονάω περισσότερο. Μου λείπεις, Χριστό. Τι μου λες τώρα, Ραντέζι? Τι μου λες? Δεν σου βγήκε το μεγαλόπινο σχέδιο και τώρα νοσταλγείς το εφεδρικό σου πλάνο? Δεν είναι έτσι. Σ' αγαπάω και το ξέρεις. Και τώρα σε χρειάζομαι δίπλα μου. Έχω μπλεχτεί σε φόνο για σένα. Τι τους είπες? Τίποτα δεν τους είπα. Κρατάω το στόμα μου κλειστό για να μην σε μπλέξω. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι στριμωγμένη από παντού. Έχω και την ευθύνη του Λουκά που είναι άγκυρα. Δεν μπορώ να κάνω βήμα. Άγκυρα. Αυτόν τον άνθρωπο τον κυνηγούσες μήνες για να το παντρευτείς. Ήθελες να γίνεις κυρία Βενέτη για να κάνεις μεγάλη ζωή. Και τώρα στην πρώτη στραβή έγινε άγκυρα. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Αν αναλάβω τη νομική ευθύνη, θα πελαγώσω. Αν τον αφήσω στους άλλους, θα τον κρατήσουν αυτοί. Ωραία. Άσε τους άλλους να τον κρατήσουν. Εκείνοι ξέρουν και να τον φροντίσουν. Εσύ δεν είσαι φτιαγμένη για τέτοια πράγματα, κορίτσι μου. Δεν είσαι. Έχω και ένα παιδί μαζί του. Το παιδί σου είναι με τον Οδυσσέα. Και καλά θα κάνεις να το αφήσεις εκεί. Να το παρατήσω δηλαδή για δεύτερη φορά. Ακουντέζει. Αυτή είναι η καλύτερη φροντίδα που μπορείς να του προσφέρεις. Έχει την αγάπη του Οδυσσέα και εσύ μπορείς να πηγαίνεις να το βλέπεις όσο συχνά θέλεις. Αφού έχεις το μυαλό σου δουλειά, Ραντέζι. Σε ξέρω. Ζεις και αναπνέεις μόνο για τη νύχτα. Όσο περισσότερο καταπιέζεις τη φύση σου, τόσο πιο πολύ στριμωγμένη θα νιώθεις. Δηλαδή, εσύ μου λες να παρατήσω τους πάντες και τα πάντα. Εγώ σου λέω να καταλάβεις τι είσαι και να πλώνεις το χέρι σου μέχρι εκεί που φτάνεις. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, αν βρεθώ στο κελί, θα λυθεί το θέμα από μόνο του. Δεν υπάρχει λόγος να βρεθείς στο κελί. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο Στέφανος. Είμαστε καθαροί. Εγώ δεν έχω καμία απόδειξη γι' αυτό. Εσύ θα επιμένεις αυτό που είπες από την αρχή. Ότι βρέθηκες εκεί εντελώς τυχαία. Εσύ δεν φοβάσαι? Ήσυχος δεν είμαι. Αλλά ξέρω ότι στο τέλος θα βρεθεί η αλήθεια. Είδες? Μια κουβέντα μου λες και ηρεμώ. Μου λείπει αυτό, ρε Χρήστο. Τότε παράτα τα όλα και να ζήσουμε μαζί. Το εννοείς αυτό? Ποτέ δεν έπαψα να σε αγαπάω. Κι εγώ σε θέλω δίπλα μου. Αλλά πρώτα πρέπει να καθαρίσεις με τα υπόλοιπα. Μου λείψες. Μη μου κάνεις, μωμό. Τέλειωσαν όλα, Χρήστο. Μπορούμε πια να είμαστε μαζί. Το κανονίζεις κιόλας? Ο Ρούσος το κανόνισε. Ναι. Δεζί. Είσαι σίγουρη ότι αυτό θέλεις, κορίτσι μου? Σιγουρότατη. Μη μου άρχισε τα πισωγύρισματα αν ο Λουκάς θυμηθεί. Αν θυμηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί η κατάσταση του Λουκά μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη. Και εγώ δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Λίγες εβδομάδες έμεινα μαζί του και κόντεψα να τρελαθώ. Όλο υπομονή και ευθύνες. Ζωή είναι αυτή. Πάντως, τον Λουκά τον πούλησες κανονικά.
Πες το πώς θες. Εγώ την προσπάθειά μου την έκανα. Τώρα σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εμένα με πουλάνε από τη μέρα που γεννήθηκα. Ας πουλήσω κι εγώ κάποιον στη ζωή μου. Θέλω να ζήσω σαν άνθρωπος κι εγώ, ρε Χριστό. Με κάποιον που να μου επιστρέφει την αγάπη που του δίνω. Μακάρι να μας βγει. Κρεμίσαμε πολλά. Θα δούμε τι μπορούμε να σώσουμε εμείς οι δύο. Δεν ξέρεις πόσο μου έλειψες. Και εμένα μου έλειψες.